Διαγώνια, floating ο Καλδέρα στο Χριστοφιδέλη. Ο Ζαγκούμνιο Χριστοφιδέλη στο μπλοκ του Τίσερ. Έκανε γρήγορα την μπάσα για τον Μίλκοβιτς, έπαιξε για τον blockout και τα κατάφερε για το 4-6. Με το jump service βομβαρδίζεις. Ο Λάπας, ο Ζαγκούμνη, ο Χριστοφιδέλης τον περιμένει ο Τίσερ. Εκπληκτικό μονοblock για το 4-8, έργο σερβίς και μπλοκ για τον Ολυμπιακό. Τώρα είναι εντάξει, είχε. Ευχαριστούμε πολύ τους τεχνικούς της Νόβα, αλλά είναι στιγμές που πραγματικά βομβαρδιζόμαστε και εμείς σαν να σερβίρει ο Αγκάμες στα αυτιά μας ένα πράγμα. Ακριβώς. Εδώ είδατε και πάλι τον Χριστοφιδέλη που έχει κολλήσει από το 4-4. Έχει δεχτεί άσο από τον Καλντέιρα, δεν έχει βγάλει υποδοχή, δεν έχει περάσει την μπάλα στην επίθεση. Ήταν MVP του Κυπέλου, για τον Τσούριτς που ήταν MVP του πρωταθλήματος. Γενικώς η κορυφαία είναι μαζεμένη εδώ στο Παγκράτη σήμερα. Μαραγδί, Στεφάνου, Τίσερ, Καλντέιρα. 15-16 από 15-13. Στεφάνου έτρεξε τον Τίσερ. Ο Μίλκοβιτς με μπλοκ κόπηκε. Ο Ανδρεάδης κάλυψε και ο Τίσερ φορτώνει πάλι τον Μίλκοβιτς για να πάει σε πολύ δύσκολη επίθεση στη διαγώνια και να περάσει ουσιαστικά από πολύ καλό δίδυμο μπλοκέα του Παναθηναϊκού. Τον Σμαραγδί και τον Αγκάμες. 20-20. Πολύ δύσκολη επίθεση του Μίλκοβιτς. Ναι. Μεστημένο μπλοκ. Του, ναι. Και τον Λάπας, Κούναρη, Καλντέιρα, Ζαγκούμνη, εντυπωσιακή τοποθέτηση, κόντρα επίθεση με Αγκάμες. 23-22. Ο Φιδέλης, Καλντέιρα δίνει καλή υποδοχή στον Τίσερ. Ο Μίλκοβιτς, 26 όλα. Έχει περάσει τρεις επιθέσεις ο Μίλκοβιτς που είναι πολύ δύσκολες. Το ίδιο έχει κάνει και ο Αγκάμες επιλέγοντας όλα του τα χτυπήματα στη διαγώνιο. Τίσερ στην προηγούμενη φάση. Κούναρη, καταπληκτικό jump service, καταπληκτικό float service. Jump float για το 27-28. Πέμπτη ευκαιρία να τελειώσει το σετ. Πρώτη για τον Ολυμπιακό, τα καλύτερα σερβίς είναι του Ολυμπιακού. Άλλαξε τακτική, πήγε στον Κούναρη, χάλασε η υποδοχή, έβγαλε ο Χριστοφιδέλης, Ζαγκούμνη, Αγκάμες με τον όμο Στεφάνου, 4-1. Καταπληκτικό ξεκίνημα για τον Αγκάμες. Δεν μπορούν να τον μπλοκάρουν, δεν μπορούν να βγάλουν άμυνα, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τον Κολοβιανό σε αυτήν την έναρξη του δευτέρου σετ. Ξαναδείτε εδώ τι καρφί βγάζει ο Αγκάμες στον νόμο του Στεφάνου. Η πάει του Καλντέιρα, 12-9. Ο Ολυμπιακός έχει επίθεση και μπλοκ στο 13-10 του δεύτερου σετ. Φωτοβολίδα στο Στεφάνου, δύσκολη υποδοχή στον Τίσερ. Ο Παπαδημητρίου, ο Παδές στον Ανδρεάδη, πασάριο Χριστοφιδέλης. Λάπας με μπλοκ κόπηκε από το χέρι του Ανδρεάδη, 13-11. Αν εξαιρέσει κανείς Παντελή το πρώτο σετ στον τέταρτο τελικό πέρυσι. Ξεκίνημα τρίτου σετ. Του τρίτου σετ. Δύσκολα ο Καλντέιρα, Τίσερ Καλντέιρα πήγε διαγώνια, σκόραρε για το 9-8. Όντως Καλντέιρα εδώ, γιατί βγάζει εξαιρετική υποδοχή στην φωτοβολίδα του Αγκάμες και παίρνει και επίθεση. Έχει βελτιώσει τις υποδοχές του πολύ ο Χριστοφιδέλης και ο Καλντέιρα. Καλντέιρα, πάλι διαγώνια, Παπαδημητρίου, Ζαγκούμνη, Χριστοφιδέλης, έβγαλε ο Καλντέιρα μέσα στο Στεφάνου και περνάει ο Κούναρης στον Αγκάμες. Ζαγκούμνη, Αγκάμες, το διπλό μπλοκ, ο Ζαγκούμνη, ο Λάπας, Χριστοφιδέλης κόπηκε από τον Τζούριτς, 12-12. Δεν περνάει από το 4. Με το Χριστοφιδέλη να αστοχεί και τώρα Τίσερ. Λάπα στην υποδοχή, Πανταλέων, ο Σουλτανόπουλος, ο Τίσερ καλύπτει και δεν αφήνει το Στεφάνο. Ο Σουλτανόπουλος γίνεται πολύ άσχημος, πασέρ για τον Μίλκοβιτς, έπαιξε για τον μπλοκάουτ, γύρισε ο Πανταλέων, δεν τον πήρε από τον Λάπα και περνάει ο Χριστοφιδέλη σε χώρο που καλύπτει ο Στεφάνου. Η επιλογή του Τίσερ είναι ο Μίλκοβιτς εκπληκτικά στη διαγώνια για το 21 όλα. Τα χτυπήματα του Μίλκοβιτς με καλό πάτημα κοντά στο φιλέ είναι τα πιο πολλά τελειωμένα. Εκεί που έχει πρόβλημα είναι από τα 3 μέτρα και όταν οι πάσες του Τίσερ δεν είναι εκεί που θέλει ο Κούναρη, Παπαδημητρίου, Αγκάμες κόβεται από τον Μίλκοβιτς. Εκπληκτικό stop του σερβερ για το 22-23. Ο Ζαγκούμνη ζητάει block out από τον Μίλκοβιτς στην επίθεση του Αγκάμες. Να την ξαναδούμε την φάση. Εδώ. Μαραγδής,
Κούναρη στα 3 μέτρα ο Τίσερ. Ο Καλντέρα πάει σε πλασέ. Περιμένει ο Χριστοφιδέλης. Κόντρα επίθεση με Ζαγκούμνη. Αγκάμε στο μπλοκ. Προσπαράχνει την καταπληκτική αντίδραση. Και πασάρει ο Ζαγκούμνη. Χριστοφιδέλης στο μπλοκ. Ο Κούναρη, αυτή είναι η καλύτερη φάση στο ματς. Στο τέλος του σετ. Ο Μίλκοβιτς στο μπλοκ. Ντουπλάρι ο Τίσερ. Γυρίζει ο Μίλκοβιτς. Καλντέρα με μπλοκ. Πλασάρει στον Αγκάμε. Ζαγκούμνη Καλντέρα από τα λέω φιλέ. Νικάει ο Τζούλη στο πανταλέον. 25-26. Στον Παπαδημητρίου. Ο Ζαγκούμνη, ο Αγκάμε κόπηκε. Ο Κούναρη και ο Τζούριτς. 25-27. Με όπλο τον μπλοκ και τον Τζούριτς να επιστρέφει σε καλές τοποθετήσεις στο φινάλε του σετ. 2-1 Ολυμπιακός. Δεν υπήρχε πάντως μπλοκ στην προηγούμενη φάση. Κόβεται ο Μίλκοβιτς από τον Παταλέοντα. Στεφάνου Κούναρη με τριπλό μπλοκ. Έσπασε η μπάλα καλύτερο στο Φιδέλης. Κόντρα επίθεση για το 8-6. Με Αγκάμες. Απίθανο χτύπημα. Δώρο. Στεφάνου Τίσερ η πάει του Καλντέρα. 7-7. Ζαγκούμνη λέει ότι ενδεχομένως να πάτησε ο Βραζιλιάνος γραμμή 3 μέτρων. Ερχόμενος από την πίσω ζώνη για αυτήν την επίθεση ουσιαστικά δεύτερου χρόνου. Με πολύ καλό okay. επιτόπιο άλμα. Δεν πατάει, ύπταται. Σωστή. Μίλκοβιτς, δύσκολα ο Χριστοφιδέλης. Πάλι μακριά στα 3 μέτρα Ζαγκούμνη. Ο Λάπας κόπηκε Τζούριτς. 9-11. Εκπληκτική τοποθέτηση του Τζούριτς. Πάλι μπλοκ από το 4 από αυτή τη θέση για ανάπτυξη. Λάπας. Κούναρη. Ο Τζούριτς. Πατάει γκάζι, 10-12. Και το συν 2 των Ερυθρόλευκων. Ο Τίσερ. Άσος. Άσος και τέλος του αγώνα. 12-15. Η μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού. Ο Κρίστιανσον έρχεται κοντά μας για το φινάλε το οποίο πανηγυρίζουν οι